Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε τις ασκήσεις με το στερεό σώμα. Πάμε να δούμε άλλη μια κλασική άσκηση, η οποία λέει τα εξής. Συμπαγής και ομογενής πέρακτινας ρο και μάζας εμ. Κυλίδι χωρίς ζεσταίνει κατά μήκος κυκλισμένο επίπεδο γωνίας κρίσεως φύ, να βρείτε την επιτάχυση ΑΣΕΜ του κέντρου μάζας της σφαίρας, να βρείτε την ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας όταν έχει διανύσει διάστημα S. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σχήμα. Να βάλουμε τη σφαίρα μας εδώ. Να βάλουμε τις δυνάμεις πάνω στη σφαίρα, είναι το βάρος, αναβλύεται σε βήτα χ και βήτα ψ. Είναι η μη και είναι και η τριβή κυλήσεως, η οποία προκαλεί την περιπτώση του σώματος. Ωραία, αυτό το σώμα ξέρουμε ότι θα δοθεί και αφασιέν και αφαρά. Λοιπόν, έχουμε για τον ψι ψητρόνο, θα το γράψω, αν και δεν παίζει ρόλο, σίγμα F ψι 0, νι, νι βήτα ψι 0, νι ίσον βήτα ψι, νι ίσον M, J, συνδύτων ορθή, γιατί αυτή η γωνία αυτή ξέρουμε ότι έχει το ρόλο. Άξονας, χιχιτόνος. Εντάξει, στο τέλος της άσκησης ξέχασα να σας το πω ότι μας δίνει το ΙΣΕΜ, χειροποίηση αδράνειας της σφαίρας αυτής, ότι είναι δεύτερο μοίρο του δρόμου. Λοιπόν, στον άξονα χιχιτόνος, σίγμα F του Χ, μη επί ΑΣΕΜ. Βήτα Χ πλην ΤΑΦ, μη επί ΑΣΕΜ. Η βήτα Χ είναι μη επί Τζε, επί μη τον οφή πλην ΤΑΦ, μη επί ΑΣΕΜ. Σχέση νούμερο 2. Και από δεύτερο νόμο του Νέστρομα για στροφική κίνηση, σίγμα τον τε, γιώτα, επί άλφα μοναδική που προκαλεί ροπή είναι θρυβή, τα επί την ακτίνα ρο, το γιώτα είναι ένα δεύτερο μοίρο τετράγωνο επί άλφα ραβ, αυτό μου αποφεύγει. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καλή τεχνική για να λύσουμε το σύστημα, το ρο επί άλφα ραβ το γράφουμε άλφα σε εμ, άρα τα αφήσω να ενδέφερον μία αλφα σιέμ. Οπότε παίρνοντας την 3 και πηγαίνοντας στη 2, άρα η 2 λόγω 3 δίνει μη επί τσε επί του τον οφή πριν ενδέφερον μία αλφα σιέμ σούτε μη επί αλφα σιέμ μη τσε επί τον οφή, αυτό θα γίνει από εκεί 3 δεύτερα μη αλφα σιέμ. Το μήνυμα το μη φεύγει. Πάω εδώ πέρα γιατί δεν έχω χώρο. Άρα το ΑΣΕΜ είναι 2 τρίτα τσε μη τον οφή. Οπότε και για να βρούμε την ταχύτητα που το σώμα τη χρονική στιγμή που έχει διανύσει διάστημα ΑΕΣ, πάμε σε εξώσεις κινήσεις και θα γράψουμε και β ίσον ΑΣΕΜ επί τε έχει ίσον ένα δεύτερο αλφα σιέν τα τετράγωνα. Θα λύσουμε εδώ ως προς χρόνο για να κάνουμε απαλλαγή του χρόνου που δεν ξέρουμε. Θα αντικαταστήσουμε κάτω. Αυτό με αυτό θα πει. Θα κάνουμε χιαστή. Θα βάλουμε ρίζα. Θα βάλουμε στη θέση του αλφα σιέν αυτό που βγάλαμε. Και αυτό βγαίνει η ρίζα του 4 τρίτα. Τζε, η μη των αφιλεπιές. Αν θέλετε βγάζετε απ' έξω το 2 και ρίζα του 4. Ωραία. Αυτό ήταν και η άσκηση. Ζητούσε και την γωνιακή ταχύτητα, να με συγχωρήσετε. Δεν είναι τίποτα αυτό, αφού βρήκατε το 10, αν δεν βρήκατε ίσον ω μέγα και ρο και λένε τόσο στο μέγα το οποίο θα είναι δε ρο. Το δε είναι αυτό που βγάλουμε εκεί πέρα. Ωραία! Αυτό για την άσκηση, ευχαριστώ πολύ.